Παραμένει ο Μαζονάκης ένας από τους καλλιτέχνες τους οποίους εκτιμάται βαθιά. Κύριε Δελιβοριά, καλησπέρα. Τον Γιώργο τον εκτιμάω και τον συμπαθώ τρομερά από πολύ νέος. Δηλαδή και οι δυο είχαμε γνωριστεί εκεί όταν ήμασταν στα 20 μας και οι δύο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένα πολύ τρελό παιδί με την πολύ καλή έννοια. Και το απέδειξε νομίζω με τον τρόπο με τον οποίο τσαλακώθηκε ας πούμε και αυτοτρολαρίστηκε υπέροχα στα νούμερα. Για κάποιο λόγο το τελευταίο διάστημα, κύριε Δελιβοριά, παρακολουθώ όλες τις συνεντεύξεις σας και πέφτω που λέτε σε μια συνέντευξη που δώσατε το 1998 στην ΕΡΤ. Τότε ήταν παρουσιαστής ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο συνθέτης. Και είσαστε παρόν εσείς τότε σε ηλικία 25 ετών. Ναι. Ένα πιτσιρίκι, επιτρέψτε μου, ένα πιτσιρίκι εμφανισιακά, αλλά σε μια συνέντευξη που ήταν σαν να ακούω το Φίβο Δελιβοριά τώρα, που έχουν περάσει τα χρόνια στην ωριμότητά του. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Δελιβοριά, από τότε? Εντάξει, ναι, έχουμε πιο πολλά άσπρα μαλλιά, έχουμε πιο πολλές εμπειρίες στη πλάτη μας, αλλά νομίζω ότι η καρδιά και το μυαλό στους ανθρώπους δεν πολύ αλλάζουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τουλάχιστον σε μένα τα πράγματα που με κάνουν να ερωτεύομαι ή να εμπνέομαι ή να σκέφτομαι ή να αντιδρώ είναι περίπου τα ίδια. Και νομίζω ότι, ας το πούμε, η ποιητική μου εντός εισαγωγικών και οι ιδέες μου γύρω από το τραγούδι και τη μουσική δεν αλλάζουν. Ήταν κάπως διαμορφωμένες από τα 20 μου. Και συνεχίζει αυτό το θηρίο να βρυχάτε στο σβέρκο σας και να κυλοπονάτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω βλέποντας και τη δραστηριότητά σας όχι μόνο στα μουσικά δρόμενα αλλά ακόμα και στα τηλεοπτικά. Ναι, συνεχώς κάθε λίγο μου έρχεται μια ιδέα και θέλω πάρα πολύ να την πραγματοποιήσω. Δηλαδή έτσι κινητοποιώ καλλιτεχνικές ομάδες, φίλους, groups, managers κτλ. Για να το κάνουμε πράξη. Μου συνέβη, πέρα δηλαδή από τους δίσκους ή τις παραστάσεις τις ατομικές μου, έχει συμβεί με την ιδέα της ταράτας του Φίβου ας πούμε, με τα νούμερα πια ή με την επιθεώρηση που κάναμε μαζί με τον Δημήτρη τον Καρατζά. Μου αρέσει να κινούμε σε σύνθετες περιοχές και σε διαφορετικές μεταξύ τους. Τώρα, επειδή τα νούμερα έχουν πιάσει μια θέση στην καρδιά μας, έτσι είναι ιδιαίτερα τα νούμερα και αναφέρομαι στην τηλεοπτική αυτή παραγωγή που τη βλέπετε κάθε Παρασκευή από την ΕΡΤ. Κύριε Δελιβοριά, κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε ότι έχουμε καλέσει καλλιτέχνες, είπανε να δούμε πώς θα κυλήσει και θα δούμε αν θα έρθουμε. Τελικά άλλαξε αυτό? Ναι, νομίζω ότι τώρα τι είναι αυτή η κομπή και τι θέλει να κάνει και ο τρόπος που το κάνει και η αγάπη και το χιούμορ με το οποίο ας πούμε κινείται έχει γίνει πια κατανοητό ας πούμε. Οπότε πραγματικά ελπίζω να έχει και συνέχεια στο μέλλον ώστε να έρθουν και οι φίλοι που στην αρχή είχαν τους δισταγμούς τους. Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα να είσαστε στο στούντιο για να κάνουμε μια μεγάλη συνέντευξη και να σας χορτάσουμε, κύριε Δελιβοριά. Αλλά μπορούμε να σας χορτάσουμε έστω μουσικά αυτό το Σάββατο στο Principal, όπου θα εμφανιστείτε, στο Principal Club Theater εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ποιους θα είστε? Θα είμαι με την πολύ αγαπημένη μουσική οικογένεια, τέσσερις μουσικούς που είμαστε χρόνια μαζί, τον Σωτήρη τον Τούβα στα τύπανα, τον Γιουέλ Σότα στον μπάσο, τον Κωστίδρο στο δούλου στα πλήκτρα και τον Κώστα τον Παντέλη στις κιθάρες και θα είναι μαζί μας και ένας εκλεκτός φίλος και παραγωγός, ο Χρήστος Λαϊνάς, στα σύνθια και στις κιθάρες κι αυτός και θα πούμε τραγούδια από όλη μου τη δισκογραφία, από τα 16 μου μέχρι τώρα το άνιμε, θα σας πω και δύο καινούργια τραγούδια και γενικά θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ιστορία μαζί. Την Άγρια Ορχιδέα θα την ακούσουμε? Οπωσδήποτε. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να το μεταδώσω στο ραδιόφωνο, κύριε Δελιβοριά, και είναι τόσο όχι, ωραίο. Ήταν πολύ λαϊβά το τραγούδι. Θα την πούμε και θα την φωνάξουμε. Και θα τη φωνάξουμε. Το άνιμε, η τελευταία δουλειά που έχω αγαπήσει τον ποιητή, κύριε Δελιβοριά. Είναι ιδιαίτερος ο ποιητής και το ποίημα. Θα το ξανακούσουμε γιατί το ακούσαμε και νωρίτερα και θα το ξανακούσουμε και με μεγάλη χαρά θα σας δούμε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου. Κύριε Δελιβοριά, θέλω να έρθετε από κοντά, να έρθετε στο στούντιο. Θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη συνέντευξη μαζί σας. Τέλεια. Θα έρθει στιγμή που θα το κάνουμε. Σας αγαπάμε πολύ. Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Yeah.